πόσο την ήθελε και πόσο τη χρειαζόταν τη νίκη αυτή η ομάδα που σε μεγάλο βαθμό ουσιαστικά τελειώνει τη συζήτηση για τη δεύτερη θέση. Significa ότι estamos trabajando bien. Νομίζω ότι αυτή η νίκη δείχνει ότι η ομάδα δουλεύει πάρα πολύ καλά. No significa que antes no trabajamos bien. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πριν η ομάδα δεν δούλευε καλά. Αλλά el equipo está fuerte, está mejorando. Βλέπουμε πλέον ότι η ομάδα είναι πολύ πιο συμπαγής, έχει βελτιωθεί πάρα πολύ, έχει βρει τα πατήματά της, μπορούμε να πούμε. Muchachos que no juegan bien entran al campo y lo dan todo. Για μένα επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής, μπαίνουν μέσα και μπορούν να βοηθάνε αποφασιστικά την ομάδα να πετύχει την νίκη. Eso lo queremos, que queremos. Jugadores que suden la camiseta. Και αυτό θέλουμε από κάθε ποδοσφαιριστή, να δίνει το 100% και να ιδρώνει τη φανέλα. Και για εσάς τι σημαίνει αγωνιστικά, προπονητικά, τακτικά, ότι βλέπετε ότι οι αντίπαλοι πλέον προσαρμόζονται και αλλάζουν το σύστημά τους για να αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ από τη στιγμή που έχει αλλάξει και εκείνο το σκηνικό. Puede decirse que significa muchas cosas. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να σημαίνουν αρκετά πράγματα. Pero cada entrenador tiene su manera de jugar cada partido. Ωστόσο, κάθε προπονητής έχει το δικό τρόπο αντιμετώπισης κάθε συγκεκριμένου παιχνιδιού. Hace lo mejor para tratar de ganar. Σίγουρα προσπαθεί να κάνει ό,τι καλύτερο γίνεται και να αυξήσει τις πιθανότητες νίκης της ομάδας του. Nosotros tenemos que trabajar en nuestro equipo, mejorar nosotros como equipo. Εμείς από τη δικιά μας την πλευρά προσπαθούμε να μένουμε όσο γίνεται το δυνατόν περισσότερο επικεντρωμένοι στη δικιά μας ομάδα, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε κομμάτια της δικάς μας ομάδας. Y trabajar, no hay otra, και του τρόπου παιχνιδιού και να συνεχίσουμε με σκληρή δουλειά. Έχετε εικόνα για τον τραυματισμό του Βιερίνια και αν σας ανησυχεί για τα επόμενα παιχνίδια. Βιερίνια de piedra, Βιερίνια no tiene lesiones. Για τον Βιερίνια δεν έχω καμία εμβολία, δεν έχει κανένα τραυματισμό, είναι από πέτρα. Βιερίνια no. Va a jugar con un pie, va a jugar igual. Ακόμα και με ένα πόδι, αν χρειαστεί να παίξει, θα παίξει. Ο Μιχάη επέστρεψε για πρώτη φορά, τον είδαμε, έπαιξε αυτή τη φορά στο σημερινό παιχνίδι, για πρώτη φορά με τον τραυματισμό του τον Οκτώβριο. Είμαι κομμέντο sobre el regreso. Contento porque está bien de salud. Καταρχάς είμαστε πολύ χαρούμενοι που επέστρεψε και είναι 100% υγιής. Le falta un poco de ritmo, que es normal. Νομίζω ότι είναι φυσιολογικό και το καταλαβαίνουν όλοι ότι του λείπει αγωνιστικός ρυθμός. Pero trabaja como perro cada día. Ωστόσο δουλεύει σαν σκυλί κάθε μέρα στις προπονήσεις. Hoy jugó y lo hizo bien. Σήμερα του δόθηκε ευκαιρία να αγωνιστεί και αγωνίστηκε και καλά. Pero contento porque recuperamos un jugador. Γι' αυτό και εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε πάλι μαζί μας έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Contento con los jugadores que Lira, Chichigarra, con todos los jugadores que. Όπως είμαστε ικανοποιημένοι και με τον Lira, Chichigarra, παίχτες δηλαδή οι οποίοι μπορεί να μην έχουν τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Pero están preparados para rendir. Ωστόσο είναι προετοιμασμένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπουν μέσα και να έχουν καλή απόδοση. Ποια είναι η διαχείριση που έχετε στο μυαλό σας για τα δύο παιχνίδια που μένουν για το τέλος του πρωταθλήματος πριν τον τελικό? En el día a día, en el día a día, día a día, día a día, vemos cómo van los jugadores. Καθημερινά είναι η διαχείριση αυτή η οποία κάνουμε. Καθημερινά βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές, σε τι κατάσταση βρίσκονται, η αποκατάστασή τους. Hoy pueden estar bien, mañana pueden tener una molestia. Γι' αυτό γιατί σήμερα μπορεί να είναι όλοι καλά, αύριο μπορεί να έχουν κάποια μικροενόχληση ή οτιδήποτε άλλο. Tenemos una baja importante de Stefan ahora. Έχουμε μία απώλεια του Στέφανο, ο οποίος δεν θα μπορέσει να αγωνίσει στο επόμενο αγώνα λόγω καρτών. Λόγω κάρτα, ir viendo día a día. Και γι' αυτό και λέμε ότι θα δούμε την κατάσταση των ποδοσφαιριστών που είναι διαθέσιμοι. Y jugarán los que estén mejor físicamente. Και θα παίξουν αυτοί οι οποίοι είναι σε καλύτερη φυσική κατάσταση. Mentalmente estamos preparados. Μιας και νομίζω ότι όσον αφορά την ψυχολογική, ψυχική προετοιμασία, όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Día a día, día a día. Γι' αυτό και λέμε κάθε μέρα είναι που θα δούμε ποια είναι η κατάσταση που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Μιλώντας για ψυχολογική προετοιμασία, το επόμενο παιχνίδι είναι κόντρα στον Ολυμπιακό. Βαθμολογικά μπορεί να μην έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε σύγκριση με τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ωστόσο, έχοντας υπόψη ότι είναι το ζευγάρι του τελικού, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία το παιχνίδι της Τετάρτης. Personalmente no me interesa nada. Me interesa mi equipo. Προσωπικά όχι. Προσωπικά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική να κάνω συγκρίσεις με αυτό το παιχνίδι σε σχέση με τον τελικό του κυπέλλου. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο η δικιά μου ομάδα. Quiero ver a mi equipo que juegue cada partido como una final. Και θέλω να βλέπω, όπως έχω πει και παλαιότερα, την ομάδα μου να αγωνίζεται σε κάθε αγώνα ανεξαρτήτως του τι διακυβεύεται, σαν ένα τελικό. Eso es mi objetivo. Me cristé acá como entrenador. Quiero que mis jugadores jueguen como final. Αυτός είναι ο στόχος μου, δηλαδή να μπορέσω να βλέπω σε κάθε αγώνα τους ποδοσφαιριστές μου να αγωνίζονται λες και είναι τελικός.